Άντρα μου, αντρούλη μου, καμάρι μου, τι έχεις πάθει, γιατί κλαις? Θυμάσαι πριν 20 χρόνια που μας έπιαζε ο πατέρας σου στον Αχυρώνα? Μην ξεχνιούνται αυτά. Και μου είπε ή την παντρεύεσαι την επόμενη Κυριακή ή σε βάζω φυλακή. Ναι, ναι, βέβαια, τη θυμάμαι. Ένα, τώρα θα είχα βγει. Τι κάνετε? Καλωσορίσατε σε μια πολύ αναμενόμενη, ολοκένουρια, φρέσκια, λαχταριστή Μεγάλη Τρίτη. Τρίλεπτη Τρίτη. Α, για όλους εσάς που είστε πρώτη φορά εδώ στην παρέα μας, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης. Είμαι tattoo artist, υπό νορμάλ φυσιολογικές συνθήκες, όταν δεν είμαστε δηλαδή σε καραντίνα. Ήμουν δηλαδή πριν 6 μήνες tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Και περιμένουμε πώς και πώς, αμήν θέμουν, να ανοίξουν ξανά τα tattoo studio. Επομένως, αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ και θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτά, μην ξεχάσεις πως εδώ πιο κάτω υπάρχει ένα τεράστιο κόκκινο κουμπί, το οποίο λέει εγγραφή. Το πατάς με δύναμη. Με δύναμη. Πατάς και το καμπανάκι, έτσι ώστε να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Τώρα, στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, σας είχα ρωτήσει, κάναμε ένα γκάλωπ δηλαδή, για το θέμα που θα θέλατε να αναλύσουμε στην σημερινή μας Τρίλεπτη Τρίτη. Η πλειοψηφία όμως αποφάσισε και απεφάνθη ότι θα μιλήσουμε για φυλακόβια τατουάζ. Είναι ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί πολλά από τα σχέδια των φυλακόβιων τατουάζ έχουν εισχωρήσει, έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη πιο mainstream κουλτούρα των τατουάζ και εκτός φυλακών. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ποια είναι τα 10 πιο διαδεδομένα φυλακόβια τατουάζ, θα μιλήσουμε λίγο για αυτά και θα αναλύσουμε τον συμβολισμό τους και την σημασιολογία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο, όχι πως θα μας στάσουν, αλλά κλασικά, και φύγαμε. Οπα, συγγνώμη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως με μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή, γιατί το θέμα χρήζει ιδιαίτερη προσοχή. Και χρήζει ιδιαίτερη προσοχή γιατί θέλω να καταλάβουμε πώς απέκτησαν τα τατουάζ αυτή την κακιά φήμη. Θέλει παραγωγή να φύγω να ρεμίσουν όλοι εδώ πέρα. Βέβαια, στις μέρες μας τα τατουάζ έχουν απενεχοποιηθεί σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και δεν εκφράζουν αποκλειστικά κοινωνικές ομάδες του υπόκοσμου. Ωστόσο, πάλι έχει ενδιαφέρον να μάθουμε από πού προέκυψε αυτό το bad reputation. Είναι γνωστό ότι η πρακτική του τατουάζ είναι μια πρακτική την οποία τη συναντάμε στα αρχαία χρόνια. Τουλάχιστον δηλαδή 6.000 χρόνια πριν, όπου και ανακαλύφθηκε ο Ότσι, αλλά γι' αυτόν θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Τόσο στην αρχαία Ελλάδα, στην Ρώμη, στην αρχαία Αίγυπτο υπάρχουν σίγουρα σημάδια, κείμενα και αποδείξεις ότι τα τατουάζ ήταν μια διαδεδομένη πρακτική. Με την έλευση του χριστιανισμού και συγκεκριμένα με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και μαζί του οι σταυροφόροι, οι ιεραπόστολοι, κατέστησε τα τατουάζ ως μια πρακτική που ανήκει στους βάρβαρους, στους απολύτες τους. Έτσι λοιπόν η πρακτική των τατουάζ για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια θα έμενε στο περιθώριο. Όλα αυτά όμως, τουλάχιστον στο δυτικό πολιτισμό, θα άρχιζαν να αλλάζουν γύρω στη δεκαετία του 70. Και αυτό γιατί δημιουργήθηκε μια μεγάλη αντίδραση κατά του κατεστημένου, κατά των κυβερνήσεων, Vietnam War και τέτοια. Όλο αυτό το κίνημα έκανε τα τατουάζ ιδιαίτερα διαδεδομένα και δημοφιλή σε διάφορες κοινωνικές στρώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και στις ημέρες μας, μια πολύ μικρή μερίδα του πληθυσμού, ευτυχώς, θεωρεί πως τα τατουάζ ανήκουν στις πρακτικές των περιθωριακών καταστάσεων, σε φυλακόβιους, σε άτομα του υπόκοσμου. Σύμφωνα με έρευνες, τουλάχιστον στην Αμερική, πάνω από το 60% όλων των φυλακισμένων έχει τατουάζ. Στη φυλακή βέβαια τα τατουάζ γίνονται για πολύ διαφορετικούς λόγους από ό,τι τα κάνουμε εμείς εδώ, ελεύθεροι και ωραίοι. Κατά βάση γίνονται για να αποδείξουν την αφοσίωση του εκάστοτε κρατούμενου σε κάποια συμμορία, ότι ανήκει κάπου. Πολλά από αυτά τα σχέδια έχουν διαφορετικές σημασιολογίες ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή του κρατουμένου, ενώ άλλα συμβολίζουν την ιεράρχηση που έχει το άτομο ανάμεσα στα μέλη της συμμορίας. Τι βαθμό κατέχει, αν είναι καλός ή κακός ή κακοποιός.
Αλλά να ξέρεις πως σχεδόν πάντα τα φυλακόβια τατουάζ θα τα συναντήσουμε δοσμένα με μαύρη χρωστική ουσία. Και αυτό γιατί στις φυλακές αυτονόητο ότι η πρακτική των τατουάζ είναι κάτι παράνομο. Αλλά εκεί πέρα δεν τους νοιάζει. Οπότε με αυτοσχέδια μοτεράκια, αυτοσχέδιες βελόνες, αυτοσχέδιες χρωστικές κάνουν τατουάζ ο ένας τον άλλον. Πάμε όμως γρήγορα να δούμε μερικά από τα, τουλάχιστον τα 10 από τα πιο διαδεδομένα φυλακόβια τατουάζ. Ας αρχίσουμε με τον ιστό της αράχνης. Είναι ένα από τα τατουάζ τα οποία συναντάμε πολύ συχνά ανάμεσα στον φυλακόβιο πληθυσμό. Το συναντάμε συνήθως στον αγκώνα κάποιου κρατούμενου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πάρα πολλά χρόνια κάθριξης. Όσους παραπάνω κύκλους ή ιστούς έχει, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο χρόνος που έχει φάει στη φυλακή. Ο συμβολισμός του ιστού έχει να κάνει με κάποιον που κάθεται τόσο πολύ καιρό που αραχνιάζει και οι αγκώνες του πιάνουν ιστούς. Βέβαια το συγκεκριμένο τατουάζ έχει γίνει και πάρα πολύ mainstream ανάμεσα στους old schoolάδες. Να ξέρεις όμως πως αν συναντήσεις πολύχρωμους ιστούς σε κάποιο γομάρι, σίγουρα δεν τους έκανε στη φυλακή. Ή δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος με τους φυλακόβιους, γιατί πολύ απλά στις φυλακές δεν χτυπάνε πολύχρωμα τατουάζ. Ένα άλλο από τα πολύ γνωστά τατουάζ των φυλακών είναι το δάκρυ. Τώρα, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Αλλού μπορεί να σχετίζεται με μακροχρόνια ποινή φυλάκισης, ενώ αλλού μπορεί να σημαίνει πως ο κρατούμενος έχει σκοτώσει κάποιον. Πολλές φορές, αν το συγκεκριμένο τατουάζ είναι μόνο το περίγραμμα, σημαίνει πως ο συγκεκριμένος έχει ήδη κάνει απόπειρα φόνου και σκοπεύει να γεμίσει το τατουάζ όταν ολοκληρώσει το έργο του. Το συγκεκριμένο τατουάζ και το βλέπουμε και το συναντάμε να το φοράνε διάφοροι rapper, μουσικοί, celebrities, ακόμα και εκείνος ο μορφωνιός, ο φυλακόβιος, πώς το λέγανε, ναι αυτός. Δεν πάβει όμως να είναι ένα σχέδιο που σχετίζεται με εγκληματικές ενέργειες. Τώρα το επόμενο σχέδιο είναι οι 3 ή οι 5 τελίτσες, το οποίο κατά κάποιο τρόπο συμβολίζει τις λέξεις My Crazy Life ή Mi Vida Loca, η τρελή ζωή μου δηλαδή. Και θα έλεγα πως παρόλο που δεν σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη συμμορία, σχετίζεται όμως γενικότερα με το γκανγκστερικό lifestyle. Το συγκεκριμένο τατουάζ θα το δούμε περισσότερο στα χέρια και ιδιαίτερα ανάμεσα στον δείκτη και τον αντίχειρα ή στο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο τατουάζ μπορεί να χτυπηθεί πάρα πολύ εύκολα με πολύ αρχαίγωνα αυτοσχέδια, μοτεράκια ή με τη μέθοδο του stick and poke και είναι ένα σχέδιο πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο. Επομένως, πολλοί το προτιμούν. Ωστόσο, αν αντί για 3 τελίτσες συναντήσεις 5 τελίτσες, ο συγκεκριμένος δεν το έκανε σίγουρα για καλοπιστικούς λόγους. Οι 5 τελίτσες, τουλάχιστον οι 4 πλευρές που δημιουργούνται αν ενώσεις τις εξωτερικές τελίτσες, συμβολίζουν ουσιαστικά τους 4 τείχους μιας φυλακής. Και στο κέντρο, η κεντρική βούλα, συμβολίζει το φυλακισμένο. Το επόμενο σχέδιο είναι η κορώνα. Και πες μου πραγματικά, πόσους έχεις δει που έχουν είτε άντρες είτε γυναίκες σχέδιο τατουάζ μιας κορώνας? Πάρα πολύ. Ας είναι καλά ο Άκης. Αλήθεια. Και οι συνταγές του. Στην πραγματικότητα όμως η κορώνα και πιο συγκεκριμένα αυτή με 5 κορυφές ανήκει σε μία από τις πιο διαβόητες συμμορίες των Ηνωμένων Πολιτειών, τους Latin Kings. Ο συμβολισμός των 5 κορυφών προέρχεται από τον αδερφικό τους δεσμό με την συμμορία των People Nation, η οποία φέρει ως χαρακτηριστικό της το νούμερο 5. Οι Latin Kings έχουν μια τεράστια παρουσία τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών, ενώ οι ρίζες τους φαίνεται να ξεκινούν κάπου στο 1940. Πολλές φορές το συγκεκριμένο τατουάζ, το τατουάζ της κορώνας δηλαδή, θα το συναντήσουμε συνοδευόμενο από κάποιες λέξεις ή από ακρονίμια ή από νούμερα. Όπως παραδείγματος χάρη να συνοδεύεται από το ALKN που σημαίνει Almighty Kings Nation. Προσοχή λοιπόν στις κορώνες με 5 κορυφές, έτσι. Πάμε στο επόμενο φυλακόβιο τατουάζ και αυτό έχει να κάνει με τα αστέρια. Αλλά όχι τα αστέρια, τα γλυκούτσικα αστεράκια που κάνουν οι γυναίκες. Θα σε πάω τώρα στην μακρινή Ρουσία. Εκεί λοιπόν τα αστέρια είναι τατουάζ τα οποία δηλώνουν μια ιεράρχηση ανάμεσα στην εκεί συμμορία των φυλακών.
πιο γνωστοί ως Thieves of Law, επαγγελματίες κλέφτες δηλαδή. Στο σοβιετικό μπλοκ, τα αστέρια είχαν πολύ μεγάλη σημασία ως προς την ιεράρχηση των κακοποιών και πολλές φορές τα συναντούσαμε είτε στα γόνατα του φυλακισμένου, και αυτό συμβόλιζε ότι δεν θα γονατίσω μπροστά σε κανέναν, και τα συναντούσαμε επίσης και εδώ. Βέβαια, όσοι φορούσαν εδώ τα αστέρια ήταν πιο ψηλά στην ιεράρχηση των κλεφτών ή των κακοποιών. Ένα άλλο σχέδιο όμως, πάλι στις ρώσικες φυλακές, είναι το σειρματόπλευμα, το οποίο σαν σχέδιο είχε κάνει την εμφάνισή του στην πιο mainstream κουλτούρα των τατουάζ, εκτός φυλακών δηλαδή, πριν 15 περίπου 20 χρόνια. Συνήθως όμως το φορούσανε κάπου εδώ πέρα, σαν βραχιόλι. Ωστόσο, στις ρώσικες φυλακές, αν δεις κάποιον με σειρματόπλευμα στο μέτωπο, σημαίνει πως αυτός έχει καταδικαστεί με ισόβια κάθριξη. Παραπέμπει λίγο στο αγκαθωτό στεφάνι του Χριστού, αν και στη Ρωσία υπάρχουν πάρα πολλά θρησκευτικά τατουάζ τα οποία χτυπιούνται μέσα στις φυλακές. Βέβαια, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, αυτό που συναντάμε στις ρώσικες φυλακές είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί εκεί δημιουργούσαν πολύ περίτεχνα σχέδια. Ένα από αυτά είναι και η καθεδρική ναή. Καλώς ήρθατε στη Μόσχα, την υπερπόλη. Τα τατουάζ αυτά δηλαδή που απεικόνιζαν καθεδρικούς ναούς τα τοποθετούσαν βέβαια σε διαφορετικά μέρη του σώματος. Αλλά ο γενικός κανόνας ήταν πως όσους περισσότερους τρούλους είχαν ζωγραφισμένα αυτά τα τατουάζ, τόσες περισσότερες φορές είχε περάσει ο κάτοχός τους το κατόφλι των φυλακών. Φυσικά για διάφορους λόγους. Το επόμενο φυλακόβιο τατουάζ που θέλω να δούμε είναι το αγκαθωτό τριαντάφυλλο. Σίγουρα έχουμε συναντήσει πάρα πολλούς έξω στην κοινωνία που έχουν τριαντάφυλλα, αγκαθωτά τριαντάφυλλα. Δεν σημαίνει ότι είναι κακοποίη. Ωστόσο, στις ρώσικες φυλακές, το αγκαθωτό τριαντάφυλλο σήμαινε πως αυτός που το έχει πέρασε τα 18α γενέθλιά του στη φυλακή. Αν και το τριαντάφυλλο είναι πλέον ένα αρκετά διαδεδομένο σχέδιο γενικότερα στον κόσμο, αν δεις κάποιον στον δρόμο που έχει ένα τέτοιο τατουάζ, μη βιαστείς λοιπόν να υποθέσεις πως είναι κάποιος εγκληματίας. Γιατί πολύ απλά μπορεί να του αρέσουν τα λουλούδια ή να είναι κυπουρός ο άνθρωπος. Μαφιόζικος γεωπόνος. Παρόμοιο συμβολισμό έχει και το επόμενο φυλακόβιο σχέδιο, το μαχαιρωμένο τριαντάφυλλο. Είναι ένα σχέδιο που συναντάμε τόσο στη mainstream κουλτούρα των τατουάζ, κυρίως στα old school τατουάζ, όσο και στα φυλακόβια. Είναι το τριαντάφυλλο με ένα μαχαίρι που το διαπερνά. Το συναντάμε κυρίως στον σοβιετικό υπόκοσμο. Και όπως και το αγκαθωτό τριαντάφυλλο, και αυτό σημαίνει πως ο κάτοχός του έχει περάσει τα 18α γενέθλιά του μέσα στη στενή. Τώρα, το 10ο και τελευταίο φυλακόβιο τατουάζ που θέλω να δούμε είναι οι θεατρικές μάσκες ή οι κλόουν. Βέβαια, αν είσαι λάτρης του Αριστοφάνη, του θεάτρου ή γενικότερα της 7ης τέχνης, okay, πάω πάσου. Αλλά γενικότερα στην Λατινική Αμερική, οι θεατρικές μάσκες είναι ένα τατουάζ που μπορεί να σε βάλει σε πολύ μεγάλους μπελάδες με τις αρχές, καθώς συμβολίζει γενικότερα έναν γκαγκστερικό τρόπο ζωής, καθώς η φιλοσοφία αυτού του τατουάζ σημαίνει «Laugh now, cry later» ή «Play now, pay later», και έτσι η έννοιά του είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στον βραζιλιάνικο υπόκοσμο. Σάμπα. Παράλληλα όμως και ειδικότερα στις βραζιλιάνικες συμμορίες, ο κλόουν συμβολίζει την αντιπαράθεση με οποιαδήποτε μορφή εξουσίας, και πολλές φορές θα δούμε τέτοια τατουάζ να συνοδεύονται από όπλα, ακρονίμια ή αριθμούς. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σχέδια στην βραζιλιάνικη φυλακόβια κουλτούρα. Οπότε, αν σκέφτεσαι να πας διακοπές στη Βραζιλία, σε παρακαλώ σκέψου το πολύ καλά πριν χτυπήσεις τατουάζ έναν κλόουν. Τώρα βέβαια θέλω να ξέρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά φυλακόβια σχέδια, και όσο έκανα αυτή την έρευνα ανακάλυψα ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια τα οποία θα ήθελα πραγματικά να τα αναλύσουμε, αλλά σε ένα άλλο επεισόδιο. Οπότε αν σε ενδιαφέρει να δεις κάτι τέτοιο, πάτα το like σε αυτό το βίντεο, έτσι για να καταλάβω ότι είναι θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Τώρα, από αυτά που είδαμε, είναι κάποιο σχέδιο το οποίο σου άρεσε ιδιαίτερα? Είναι κάποιο σχέδιο το οποίο ίσως θα το σκεφτώσουν να το χτυπήσεις τώρα που ξέρεις την σημασία και το συμβολισμό του? Γράψε μου εδώ πιο κάτω στα σχόλια και θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω τις απαντήσεις σας.
Αυτά λοιπόν για τη σημερινή τρίλεπτη τρίτη. Πάτα με δύναμη το κόκκινο κουμπί εγγραφής και το καμπανάκι, φυσικά, γιατί μόνο έτσι θα ειδοποιήσει όταν ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Αυτά για σήμερα. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και σου κλείνω το ματάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, σας στέλνω την αγάπη μου εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Να είστε όλοι καλά. We'll be right back.